Στο Άλσος της Νέας Μύρνης και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2014 παρουσιάζεται η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Και χοντρό! Ναι, ματωδία! Και πονάει! Και πονάει! Ναι! Άκου να δεις! Και αυτές καθυστερούνε! Βρε άλλα σου λέω κι άλλα καταλαβαίνεις. Αν ήταν γι' αυτό, θα φτάνανε εδώ τρεχάτες. Μου τριβελίζει το μυαλό εδώ και μήνες κάτι. Νύχτες ολόκληρος το δουλεύω. Το κόβω, το ράβω, το σκέφτομαι. Μάτι δεν κλείνω! Κοντά μας έχουμε τον Αντώνη Λουδάρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μόλις τελείωσε μια πολύ πετυχημένη παράσταση εδώ στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια παράσταση που ήταν sold out. Λυσιστράτη σε σκηνοθεσία του Τσέζαρης Γκραουζίνης. Με τη Μαρία Τικαβογιάννη στον ομώνυμο ρόλο και την Κωνσταντίνου, τον Θανάση Τζαλταμπάση και την Άντια την Κοντογιώρη και ένα μεγάλο θίασο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε. Εγώ σε αυτό εδώ το Άλσος έχω περάσει όλα μου τα σχολικά χρόνια. Γιατί είμαι κοντογείτονας, γιατί είμαι, εγώ πήγαινα σχολείο στη Δάφνη. Οπότε εδώ οι κοπάνες μου, εδώ όλα. Από το δημοτικό θυμάμαι να παίζω εδώ και να φτιάχνω σπιτάκια με το τίποτα. Ούτε δεκάρα τσακιστή δεν πρόκειται να δούμε. Κάνουν και έτσι και κάνουν, πως απλώνουν. Τα βρώμικα τους χέρια θα τους σκοπούν από τη ρίζα. Α, είναι τρελή, τρελή. Και τι προτείνετε? Θα αναλάβουμε τη διαχείριση. Εσείς θα αναλάβετε τα οικονομικά του κράτους. Μαζί μας είναι η Λυσιστράτη, Μαρία Γκαβογιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η σημερινή παράσταση ήταν μια παράσταση η οποία αναφέρεται στον πόλεμο, στην ειρήνη, στη συνεργασία. Μεταφέρει όμως και πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν επίκαιρα ακόμα και για σήμερα. Ναι, ακριβώς. Είναι μια παράσταση που είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Είναι αντιπολεμική, είναι ειρηνική. Βλέπουμε ότι η ζωή έχει ένα κύκλο. Τα αιτήματα και η υπόθεση των ανθρώπων είναι ίδια και γι' αυτό και το έργο είναι διαχρονικό. Οι γυναίκες παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους πιστεύοντας ότι με την συνεργασία μπορούν να τα καταφέρουν. Με τη συνεργασία, με το αίτημα έρωτας και όχι πόλεμος, γιατί αυτό είναι και η φύση των ανθρώπων. Νομίζω οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι γι' αυτό και όχι για να πολεμάμε ένας με τον άλλον. Αυτά λοιπόν τα απαιτούν οι γυναίκες, τα διεκδικούν και τα κερδίζουν. Η βάρδια 10 με 12. Για τους θεούς, τρέχα και φώναξέ μου τη Μυρίνη. Θα στη φωνάξω να θέλω τη στοιχεία σου. Είσαι ο και λέγεσαι. Είμαι ο Κινησίας Ψωλιάδης. Και λέγομαι Κινησίας Ψωλιάδης. Ο άντρας της. Εσύ είσαι Ψωλιάδης. Ας το καλά, βρε Ψωλιάδη. Τι κάνεις, Ψωλιάδη, καλά είσαι? Μαζί μας είναι ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Καταρχήν θα ρωτήσω ποιο ήταν το όνομά σας στην παράσταση. Εγώ έκανα τον Κινησία. Είναι ο άντρας της Μυρίνης. Είναι προς το τέλος του θεατρικού έργου που πια έχει φτάσει στο αποκορύφωμα η έλλειψη των αντρών και ο Κινησίας έρχεται με όλα τα συμπτώματα της στέρησης από τα συζυγικά του καθήκοντα. Και έρχεται να βρει τη γυναίκα του. Είχε και ένα επίθετο. Ναι, νομίζω ότι μόνο στην παράσταση μπορώ να το πω αυτό, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω στην τηλεόραση. Ναι, πάντα το επίθετο του Κινησία, σε κάθε παράσταση που γίνεται, έχει να κάνει με το φαλό. Εμείς βγάλαμε το συγκεκριμένο όνομα που δεν μπορώ να το αναφέρω τώρα, γιατί είναι λίγο σόκινγκ. Πάντα έτσι είναι το επίθετο του Κινησία, κάτι που έχει να κάνει με φαλό. Ήταν μια πολύ ωραία παράσταση, με πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε, έτσι είναι ο Αριστοφάνης, γι' αυτό και είναι αναλύωτος, 2.500 χρόνια τώρα. Εμείς πιστεύω να βάλαμε ένα λιθαράκι και να δώσαμε ένα δικό μας στίγμα. Ήταν μια ματιά από τον Τζέζαρ Γκραουζίνης, λίγο διαφορετική από τα συνηθισμένα. Εμείς νομίζω ότι πιστέψαμε στον ήρωα του και τον ακολουθήσαμε. Και ελπίζω να κάναμε καλά, γιατί φαίνεται ότι αρέσει στον κόσμο. Από το Άλσος της Νέας Μύρνης και τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.